Κτηνοτροφικό Σύλλογο Μεσίνη πραγματοποιεί παράσταση διαμαρτυρία στη ΔΕΗ σχετικά με τι αυξήσει που έχουμε στα τιμολόγια τη ΔΕΗ όσον αφορά το ρεύμα το αγροτικό, αλλά και για, ακόμα περισσότερο για τα νοικοκυριά που έρχεται το ρεύμα πολύ αυξημένα. Με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή του ρεύματο, να γίνονται διακανονισμοί, να χάνονται διακανονισμοί, να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εμεί μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουμε στο τελευταίο διάστημα, από πυρκαγιές, από πλημμύρες, από καύσονες, από διάφορα άλλα καιρικά φαινόμενα που δεν έχουμε πάρει ούτε μία αποζημίωση, έρχεται και αυτό τώρα για να δημιουργήσει ένα ακόμα πρόβλημα στα μεγάλα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος. Εμείς έχουμε πάγιο αίτημα να έχουμε αυξήσεις, να έχουμε κατώτερη εγγυημένη τιμή στα προϊόντα μας που να διασφαλίζει ένα κέρδος για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να έχει και ο λαός φτηνό προϊόν για τα στοράφη, να βρίσκει φτηνό προϊόν. Και θέλουμε να κατέβει και το κόστος παραγωγής, που και η ΔΕΗ είναι ένας λόγος που αυξάνει το κόστος παραγωγής τώρα με τις αυξήσεις. Έχουμε δεχτεί πολλές υποσχέσεις, πράγματα τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Στο τελευταίο διάστημα περιμένουμε πορίσματα από πλημμύρες, περιμένουμε από παγετούς που έχουν στο προηγούμενο διάστημα και δεν έχουμε απαντήσεις ακόμα από τον ΕΛΓΑ, που δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι για τους αγρότες και για το εισόδημα που προσδοκάμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς και τα νοικοκυριά μας. Σύν από τις αυξήσεις που έχουμε στα ρεύματα, πετρέλαια, έχουμε και μεγάλο πρόβλημα με το ΓΟΕΒ. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια έχει δώσει το έργο σε έναν εργολάβο που είναι τελείως ανύπαρκτος. Δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή τίποτα. Και υποφέρουμε, δεν μπορούμε να ποτίσουμε. Λοιπόν, είναι σπασμένα όλα τα κανελέτα και αυτός ο κύριος είναι ανύπαρκτος. Τι κάνει η περιφέρεια γι' αυτό, τι κάνει ο ΓΟΕΒ? Δεν κάνουν τίποτα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό.